Καλή επιτυχία. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Απόστολο Εμμανουηλίδη, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος των πρακτόρων, τουριστικών πρακτόρων του νομού Ημαθίας, με τον οποίο συζητήσαμε όλα τα θέματα τουρισμού. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο νομός Ημαθίας είναι τουριστικός νομός. Ενημερώθηκα λοιπόν για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ, αλλά παράλληλα πήγαμε μαζί και στον γεωργικό συνεταιρισμό Αλιάκμονας, έναν συνεταιρισμό πραγματικά στολίδι του νομού, βρίσκεται στην περιοχή Άμμος. Συζητήσαμε με τον πρόεδρο, έναν πρόεδρο πολύ πετυχημένο, αφού είναι ο μοναδικός συνεταιρισμός ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση οικονομική πουθενά. Ένας συνεταιρισμός ο οποίος στηρίζει παραγωγούς 7 χωριών γειτονικών και πραγματικά έμεινα ενθουσιασμένη. Κατάλαβα ότι υπάρχει όντως ελπίδα σε αυτή τη χώρα και αξίζει να παλέψει κάποιος για κάτι καλύτερο. Πέρα όμως από αυτά, επισκέφτηκα υπέροχους αμπελώνες, είδα τις ροδακινιές και είδα και αυτό το νέο είδος από τη Βερικοκιά που υπάρχει, που όντως είναι κάτι μοναδικό και ενθουσιάστηκα επίσης πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλα αυτά με κατάλληλους χειρισμούς μπορούν να αποδώσουν πάρα πολύ. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι Ευρώπη των αγορών και των τραπεζών. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών στηρίζουμε την Ευρώπη, τη θέλουμε την Ευρώπη, θέλουμε τη χώρα μας μέσα στην Ευρώπη, όμως θέλουμε μια ενωμένη Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία να είναι ισότιμα τα μέλη της και παράλληλα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά το μεταναστευτικό, την ενιαία οικονομική πολιτική και ταυτόχρονα αυτό το οποίο θα είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα μας είναι η ακύρωση της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, το λέμε και το πιστεύουμε. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει ήδη μιλήσει με το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα στο οποίο ανήκουμε και θα έχουμε την αμέριστη συμπαράστασή τους, αλλά και εγώ ίδια δεσμεύομαι προσωπικά, πέρα από την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία θα δώσουμε όλο μας το είναι για να την πετύχουμε, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα κάνω τα πάντα για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων. Είναι κάτι το οποίο 353.000 ψυχές θα ησυχάσουν, θα ηρεμήσουν, εάν όντως έρθει αυτή η δικαίωση. Και είναι δικαίωση. Και μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη είναι κάτι το οποίο επίσης θα κάνω. Όσον αφορά το θέμα της γενοκτονίας, θα ήθελα μέσα από εδώ να παρακαλέσω όλους τους πόντιους, όλα τα ποντιακά σωματεία, έστω και για μία μέρα, αυτή τη μέρα, να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν όλα αυτά. Οι ευρωεκλογές γίνονται σε ένα πολύ τοξικό κλίμα, ένα κλίμα πόλωσης, διχασμού, που ντρέπομαι πάρα πολύ γιατί υπήρξε και μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου και αυτό δεν αρμόζει ούτε στο λαό μας, υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου μας. Βέβαια αυτό να ξέρετε ότι θα είναι και ένα ηχηρό χαστούκι και στα δύο μεγάλα κόμματα, διότι αυτοί προκάλεσαν όλη αυτή την καταστροφή που ζούμε τώρα. Καλό λοιπόν από εδώ όλο τον κόσμο να σηκωθεί από τους καναπέδες, να πάει να ψηφίσει, να δώσει με την ψήφο του δύναμη και δυνατότητα στα μικρά κόμματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορθώσουμε τη φωνή μας και να προσπαθήσουμε να υπάρξει μια συνένεση και συνεννόηση με τους μεγάλους, ώστε να λυθούν πραγματικά πολλά από τα προβλήματα που έχει η χώρα μας.